την κυρία Θεοτόκον, κοιμηρίζουν οι ορθόδοξοι από την άλλη την ευωδία, που αναδίδει η πάναχο μα φύση προεκλογημένη Θεοτόκου. Γι' αυτό και οι πιστοί με ζήμη με το ιερόνυμνο δω αναφωνούν. Χαίρεος μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε εσύ Θεοτόκε που αναδίδει την ευωδία του Χριστού, ευωδία Χριστού. Αυτό είναι το εξαίσιο, το υπεουράνιον άρωμα, το οποίο αναδίδει η Παρθένος Μαρία. Μέσα σε ένα κόσμο, ο οποίος απέπνε έντονη τη δυσοσμία της αμαρτίας, μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποκλειτική από τις αναθυμιάς της θρησκευτικής διαφθοράς και θρησκευτικής πλάνης, η Παναγία έγινε της ευωδίας των σεπτών σκήνωμα, το δοχείο της χάρετος το οποίο γέμισε από το ακένατο μύρο της θεότητος. Τι ήταν όμως αυτό που κατέστησε την Παρθένων Μαρία, δοχείο κατάλληλων που έφερε την ευωδία του Χριστού στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα η καθαρότητα της ψυχής της, η Παναγία Παρθένων σε όλη τη ζωή, υπήρξε άσπινη και αμόνιτη από τις πρώτης ηλικίας, διατηρούσε καθαρή και αγνή την ψυχή της, δεν άφησε το λιπαρό και άφλιο περιβάλλον της Ναζαρέτ, μέσα στο οποίο ζούσε επί έτη, να μολύνει το παραμικρό την ηθική καθαρότητά της. Αντιστάθηκε με τη χάρη του Θεού στις επιθέσεις του εχθρού διαβόλου και παρέμεινε άτρωτη και ανεπηρέαστη. Ήταν η Παναγία ένα ολόλευκο κρίνο αγνότητος, το μοναδικό λουλούδι που είχε να προσφέρει αμαρτωλή ανθρωπότητα για να το επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιον και να δεχθεί το ουράνιον μύρον τον Ιησού Χριστόν, που είχε λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η κατεκίνη γενεά των ανθρώπων, ομότιμος της καθαρότητος της Μαρίας, ώστε ενέργεια του Πνεύματος υποδέξαστε. Δεν είχε εκείνη η γενεά των ανθρώπων κανέναν εισάξιον με την καθαρότητα της Μαρίας για να δεχθεί την υπενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η καθαρή και αγνή ζωή της Θεοτόκου την κατέστησε δοχείων κατάλληλων να φιλοξενήσει το υπερπάντα τα αρώματα εξαίσιον άρωμα του Χριστού. Εκτός όμως από την καθαρότητα της ψυχής της Παρθένων Μαρίας, φρόντισε να καλλιεργεί και τις μοναδικές σε κάλλους θείες αρετές. Πώς να μην θαυμάσει κανείς την ταπείνωση και την υπακοή της Πανάγνου κόρης όταν είπε «Το Ιδού Ιδού του Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Πως να μην εκτιμιάσει την ευλάβεια, την αγάπη και την αφοσίωση στο Θεό, αυτή που από μικρή ηλικία ζούσε στο ναό του Κυρίου. Πως να μην επενέσει την πίστη της στα παράδοξα για την ανθρώπινη λογική, λόγια του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, και πάλι πόσα θα μπορούσε κανείς να φέρει για τη σύνεση της εμνότητάς της. Καθώς μελετούμε τη ζωή της υπεραγίας Θεοτόκου, μας αποκαλύπτεται ένας απέραντος κόσμος αρετής. Γι' αυτό και οι ιεροί υμνογράφοι την αποκαλούν κήπο των χαρίτων και παράδεισων, μέσα στον οποίο άνθησαν όλοι στις αρετής τα πολύχρωμα και μυρωδά τα λουλούδια. Μόνην αυτή λοιπόν η Παρθένος Μαρία μπόρεσε να ανθίσει και να στροπίσει στον κόσμο που υπέφερε μέσα στην παγερή ατμόσφαιρα της κακίας το άρωμα της πλέον ευωδιαστής και ουράνιας αρετής. Γι' αυτό και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πανάγαθος Θεός αυτή διάλεξε για να την κάνει η μητέρα του Σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του. Και τότε πλέον η Παναγία πλημμύρισε από την ευωδία του Χριστού με τη Θεία και Ένωση
όλων των γένετων μύρων γέμισε την ύπαρξη της Παρθένου Μαρία, το καθαρότατον δοχείον που ευωδίαζε από την Αγία ζωή της, τώρα συγκρατεία περινοήτων στα τυχώματά του την πηγή της ευωδίας, αυτόν τον Κύριον Ιησού Χριστόν, το μυστήριο της αρκώσεως του Θεού, λόγου ανέδειξε την υπεραγία Θεοτόκων ως πλέον πολύτιμων μύρων, ως μην Χριστού ευωδίας. Από τότε η Μητέρα του Θεού, η Παναγία σκορπίζει αυτή τη θεϊκή ευωδία ως ως μη μύρου μοναδική και εκεί τους ανθρώπους κοντά στον Κύριον Ιησού Χριστόν στη λύτρωση και τη σωτηρία. Χαίρε ως μην Χριστού ευωδίας, αυτή την ως μην της ευωδίας του Χριστού εσφρενόμαστε και απολαμβάνουμε και εμείς κοντά στην Παναγία μας, κοντά στους Αγίους, κοντά στον Κύριον Ιησού. Μια ευωδία πνευματική που πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός να την νιώθουμε και με τις αισθήσεις μας όταν προσκυνούμε τις ιερές εικόνες που μυροπλίζουν και τα χρυτόπλητα Άγια Λείψανα που ευωδιάζουν. Αυτή την οσμή της ευωδίας του Χριστού μπορεί να αναδίδει και η δική μας ζωή, αφού σύμφωνα με τον Θεόπνευστον Λόγον του Αποστόλου Παύλου, Χριστού ευωδία εσμέν, αρκεί να φροντίζουμε ώστε την ψυχή μας να τη διατηρούμε καθαρή από τα πάθη, από τις αμαρτίες και να τη στολίζουμε με τα άθη των αρετών. Ας μιμηθούμε και εδώ παράδειγμα της Πανάγνου Κόρης της Ναζαρέτ. Η καιρή μας δεν είναι χειρότερη από τους τότε καιρούς. Με τις πρεσβείες της ο καθένας μας μπορεί να τις μοιάσει στην αγνότητα, την πίστη, την ταπεινοφροσύνη και στην πίστη και στην ταπεινοφροσύνη, στην υπακοή και στο θέλημα του Θεού. Τέτοιες αρετές ελκύουν την χάρη του Θεού και σκορπίζουν ζωογόνο και βοδιαστόν αέρα μέσα στην ασφυκτική ατμόσφαιρα που ζούμε. Πολύ περισσότερο όμως η ζωή μας θα φέρει την του Χριστού ευωδία, όταν δεχόμαστε μέσα μας το πιο ευωδιαστό μύρο των Βασιλέα Χριστών, όταν δηλαδή με καθαρή καρδιά και κατάλληλη προετοιμασία προσερχόμαστε στον ουράνιο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, τότε ο πιστός ενωμένος πλέον με τον Κύριον Ιησού γίνεται ο ίδιος ευωδία Χριστού. Ας παρακαλούμε την υπεραγία Θεοτόκων να αξιώνει και τον καθένα από μας με την καθαρή και ενάρετη ζωή του, αλλά και με τη συμμετοχή μας στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, να γίνεται ένα θυμιατήρι του Χριστού που θα σκορπά στο περιβάλλον του το άρωμα της πίστεως, την οσμή του Χριστού ευωδίας. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμνη Παναγόμου Αγίας ο Πημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εφουραγίων, δυνάμειων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εγκόψου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εγκόψων και Κατηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερασμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άγιος, του Οσίου και Ομολογητού Ιακώβου, Θωμά, Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, ό,τι ιερά μνήμη ευλογούμε και πάντων σου τον Αγίο, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.